Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς είδαν οι γονείς των μαθητών τις χθεσινές ανακοινώσεις. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία και να εκφράζονται επιφυλάξεις σε έναν βαθμό. Είναι μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα η κυρία Στέλλα Βαλαβάνη, εκπρόσωπος τύπου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Βαλαβάνη. Καλώς σας μεσημέρι, καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη. Αυτό ευχόμαστε και εμείς. Και στους τηλεθεατές σας. Κυρία Βαλαβάνη, εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις στο διάστημα που προηγήθηκε για την επαναλειτουργία των σχολείων. Ήσασταν από αυτούς που ζητούσαν αναβολή ή εκτιμάτε ότι μπορεί η επιστροφή στα θρανία τη Δευτέρα να γίνει με ασφάλεια? Είμαστε από αυτούς που από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, σαν ανώτατη συνομοσπονδία, έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση, οι οποίες φυσικά δεν εισακούστηκαν και θεωρούμε ότι είναι πρόκληση αυτό για άλλη μια φορά να ξεκινάνε τα σχολεία με τους ίδιους όρους με αυτούς τους οποίους κλείσανε. Γι' αυτό που δηλώναμε όχι μόνο εμείς, αλλά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, και οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι, αλλά και οι επιστήμονες, ήταν η αραίωση μαθητών ανά τάξη. Η αραίωση μαθητών ανά τάξη είναι αυτό το μέτρο, το ουσιαστικό μέτρο που θα εξασφαλίσει και την υγεία των μαθητών, αλλά και την ασφαλιστική εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου ότι τα μαθησιακά κενά είναι τεράστια και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να καλυφθούν. Συνεχίζουν και να υπάρχουν τάξεις που λειτουργούν με περισσότερα από 20 παιδιά, για παράδειγμα. Ίσως είναι και μικρός αριθμός που αναφέρω. Είναι πρόκληση, γιατί τον Οκτώβριο παρθήκανε μέτρα και υλοποιήθηκε ο νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι με συγχωνεύση τμήματων. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τμήματα με 27 μαθητές και 28 μαθητές ανά τάξη. Mm-hmm. Κυρία Βαλαβάνη, τα νέα πρωτόκολλα βασίζονται, όπως μάθαμε και χθες, στον αυξημένο έλεγχο. Και ακούσαμε και χθες την Υπουργό αλλά και την κυρία Παπαευαγγέλου να χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα αποτελεσματικό αυτό το σύστημα που ακολουθήθηκε και την προηγούμενη περίοδο. Έχετε την ίδια εικόνα ή ήταν αποτελεσματικά τα τεστ? Ας ξεκινήσουμε από εκεί, εάν θεωρήσουμε δεδομένο ότι τα τμήματα δεν θα μπορέσουν να μικρύνουν το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε, ευτυχώς που οι τηλεθεατές σας είναι και γονείς και εκπαιδευτικοί και το παρακολουθούν και το έχουν βιώσει, γιατί όλοι μας έχουμε βιώσει την αγωνία όλου του προηγούμενου διαστήματος. Και φυσικά η κυβέρνηση, επειδή προκλητικά βλέπει τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς σαν κόστος, προσπαθούν αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουμε το μαύρο άσπρο. Με το 50-1 με τα κρούσματα και για να κλείσει το τμήμα, αυτό που βιώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα είναι αναμέρα να νοσεί ένας ή δύο μαθητές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πετάχτηκε για άλλη μια φορά το μπαλάκι σε εμάς τους γονείς, να παίρνουμε τα email, να παρακολουθούμε τα παιδιά μας, να κάνουμε εμείς τα self-test. Τις περισσότερες φορές παίρναμε άδεια για να πάμε να κάνουμε τα rapid, τα οποία οφείλαμε να κάνουμε βάσει του λάστιχου πρωτοκόλλου που έβγαλε το Υπουργείο σε δομές υγείας, οι οποίες ήταν μακριά από την περιοχή που κατοικούσαμε. Δηλαδή, βιώσαμε, επιτρέψτε μου να σας πω, τραγελαφικές καταστάσεις το προηγούμενο διάστημα και από τη στιγμή που δεν προβαίνουν σε ουσιαστικά μέτρα, αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η πρόκληση να συνεχίζεται. Δηλαδή, η επόμενη εβδομάδα να είναι ένα διαρκές τρέξιμο από εμάς τους γονείς με self-test, με rapid test και να παρακολουθούμε καθημερινά με δικιά μας ευθύνη την ασφαλή διαδικασία. Αυτό που απάντησε η αρμόδια υπουργός είναι ότι δεν υπήρξε εισήγηση της Επιτροπής για αλλαγή του πρωτοκόλλου του 50-1. Το γεγονός ότι δεν θα ισχύει πλέον ο περίφημος σταυρός και ότι θα εξετάζονται όλα τα παιδιά της τάξης εάν έχουμε ένα κρούσμα, δεν προσφέρει μια κάποια ασφάλεια? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι επί της ουσίας ο σταυρός δεν ίσχυε, γιατί αν δείτε όλα τα email που ερχόντουσαν από τις σχολικές μονάδες στους γονείς, ζητούσαν από όλους τους γονείς να κάνουν self-test και rapid, μόνο από αυτούς που είναι εμβολιασμένοι. Δηλαδή, βγαίναν από τη διαδικασία του rapid και του self-test τα παιδιά που είχαν κάνει το εμβόλιο. Τώρα μπαίνουν και αυτά στη διαδικασία. Αλλά ο σταυρός, επί της ουσίας, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Ποτέ. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και αυτό είστε και δημοσιογράφοι, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε δημοσιογράφικα. Κυρία Βαλαβάνη, υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα ποσοστά εμβολιασμού στη μαθητική κοινότητα, αναβαθμίδα? Έχετε εικόνα εσείς ως νομοσπονδία? Αυτό ό,τι μας δίνουν οι ειδικοί. Δηλαδή, αυτό παρακολουθούμε ό,τι μας έχει δώσει το Υπουργείο. Δεν έχουμε εμείς πρόσβαση, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι παραπάνω. Όπως και με το 50-1, δεν μπορούμε να έχουμε και ασφαλή στοιχεία για τα κρούσματα στα σχολεία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το προηγούμενο διάστημα, όταν κλείνανε τμήματα, μπορούσαμε και εμείς να έχουμε οριοθετημένα στοιχεία από τους συλλόγους, τις ενώσεις,
σε κάθε περιοχή που μας δίνανε. Τώρα, με το 50-1 δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και αυτό ακριβώς είναι που οδηγεί την κυβέρνηση να μας παρουσιάζει το μαύρο άσπρο. Φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε, κυρία Βαλαβάνη, και πάλι περιστατικά αντιδράσεων, είτε από γονείς, είτε από παιδιά που αρνούνται, για παράδειγμα, να υποβληθούν σε τεστ, διότι είχαμε και απίστευτα σκηνικά το προηγούμενο διάστημα, κυρίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Φοβάστε ότι θα επαναληφθούν αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, στο κέντρο της προσοχής μας και της συζήτησης δεν είναι αυτά τα περιστατικά. Στο κέντρο της προσοχής μας και της συζήτησης είναι το θέμα ότι αυτή τη στιγμή εμείς σαν γονείς πέφτει το μπαλάκι σε εμάς επί της ουσίας για το αν θα κάνουμε σωστά το τεστ, πότε θα γίνει το τεστ, να παρακολουθήσουμε εμείς όλη αυτή τη διαδικασία. Ενώ από την αρχή είχαμε βάλει το θέμα ότι για την εκπαιδευτική διαδικασία καθολικά την ευθύνη πρέπει να την έχει το κράτος. Οπότε με ευθύνη του ΕΟΔΗ και κρατικών φορέων νοσηλευτών να υπάρχουν μονάδες έξω από τα σχολεία ώστε να ελέγχουν με ευθύνη τους ασφαλές καθολικά για όλους τους μαθητές και τους καθηγητές και το βοηθητικό προσωπικό με rapid test τη διαδικασία. Και αυτό φυσικά θα εξασφάλιζε την καθολικότητα και το ενιαίο παντού. Υπάρχουν λίγες ημέρες ακόμη που ενδεχομένως θα μπορούν να ληφθούν υπόψη όσα καταθέτεται και εσείς ως γονείς, κυρία Βαλαβάνη. Εμείς αυτό που ευχόμαστε είναι το όποιο μοντέλο υιοθετηθεί να λειτουργήσει, διότι η τηλεκπαίδευση σίγουρα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το μάθημα στην τάξη. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς αυτό. Μα αποδείχθηκε τα δύο τελευταία χρόνια και βέβαια εμείς θέλουμε ανοιχτά σχολεία. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Θέλουμε ανοιχτά σχολεία και να πάρει τώρα, έστω και αργά, η κυβέρνηση την ευθύνη, ώστε να τα ανοίξει με τον ασφαλής τρόπο. Να προσλάβει τώρα εκπαιδευτικούς που μπορεί να γίνει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εκπαιδευτικούς να προχωρήσουμε σε αρέωση μαθητών ανατάξει και με μονάδες του ΕΟΔΗ να εξασφαλιστεί ο έλεγχος με rapid test έξω από κάθε σχολική μονάδα. Υπάρχουν οι δυνατότητες και μπορούν να γίνουν αυτό, αρκεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να θελήσει να χρηματοδοτήσει την υγεία και την παιδεία για τα παιδιά και τους μαθητές όλης της χώρας. Κυρία Βαλαβάνη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.